Εγώ τι άμε σημεία, Όλους Kukua, να ε, είμαι σήμερα, μωρέ. Παρέθηκαν όλου οι ίδιοι. Να είσαι σαν τον εμίκο, αυτό Όχι, ρε, οδέτερος, οδέτερος, οδέτερος και οδέτερος και εδώ. Ουδέτερο, Εγώ θα είμαι πλέψη ελευθερία σήμερα. Ζωήτσα. Ζωή, ο ζωή. 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 Ζωάρα, γουστάρα. Που την γνωρίσαμε και από κοντά και είδαμε ότι είναι. Να σου πω, να τα πούμε αυτά όταν μείνουμε μεταξύ μα, γιατί έχουμε και κόσμο εδώ στο ραδιοθάλαμο και θα μα πάρει στο. Άντε, καλημέρα στον άνθρωπο, είσαι η οικοδέσπινα. Μα κοιτάει, λέει που έμπλεξα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημένες λοιπόν, ουνότησης. έχουμε πολύ ωραία παρέα Εκτρικάλων Εκτρικάλων Εκ ε. Από το χωριό ε. Όχι από το χωριό, από την πόλη Του υπουργού εδώ. Του δεύτερου υπουργού Μόνο αυτοί βγάζουν υπουργού. Καλά τί... Και αυτός ο υπουργός που βλέπω εδώ απέναντί ε. μου Μια μέρα, την μια μέρα θα γίνει υπουργός θα Την, υπουργός, ε. θα την έχει την κοψιά. Ο κύριος Γιώργος Ζόγας είναι μαζί μας Πρώτο Σταυρούς Δημοτικό Σύμβουλο στο Σακά, δημο... ναι. Τυρνάβου με τον ναι. κύριο Σάκα. Καλώ ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε στη Λάρισα και ήρθατε να μα πείτε μια καλή ναι. μέρα. Αυτά τα εθιμοτυπικά που κάνετε όλοι. Να σα ευχαριστήσω εμάς. καταρχήν που με βάλατε την παρέα σα. Τι ωραία παρέα είναι αυτή. Να είστε ε, καλά. Πραγματικά σα ακούω, σα απολαμβάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ η διάθεσή σα. Προσπαθούμε να περνάμε καλά και να ξέρετε τώρα. Κοντά σε εσά, <laughs> να περνάμε και εμεί <laughs> <laughs> καλά. αυτό είναι. Γιατί ζούμε πάρα. τόσο άσχημα πράγματα πια. Ε, Α, που αυτό που χρειάζεται είναι λίγο είναι καλή διάθεση, διάθεση και εσεί το πετυχαίνετε στου ακροατέ σα. Γι' αυτό και σα παρακολουθούμε, γι' αυτό και σα ακολουθούμε. Και πέρασα να σα πω μια καλημέρα. Να πούμε καλημέρα στου ακροατέ σα. πράγματι, τελείωσαν οι εκλογέ, Δημοστρικαίων Καταφέραμε να είμαστε στην πρώτη θέση. Και αυτό είναι μια αναγνώριση στη δουλειά και στην αφοσίωση που έχω δείξει εδώ και τέσσερα χρόνια στην κοινωνία. Και ήταν πραγματικά μια ηθική δικαίωση, γιατί πράγματι η κοινωνία και ακούει και καταλαβαίνει και επιβραβεύει και τιμωρεί. Το απέδειξε περίτρα να νομίζω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ο κόσμο ότι όταν θέλει να σκεφτεί καλά και να πάει στην κάλπη, το κάνει. Εγώ πάντα πίστευα στα κριτήρια τη κοινωνία. Και επειδή είμαι νέο στην αυτοδιοίκηση, το 2019 εκλέχτηκα για πρώτη για φορά. Για πρώτη φορά, ναι. έτσι. Για πρώτη φορά. Πρώτη φορά ήμουν υποψήφιο. Πρώτη φορά εκλέχτηκα κατευθείαν αντιδήμαρχο. Όλη τη θητεία ήμουν σε θέση ευθύνη. Οπότε είχα εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Αλλά επειδή ήταν οι δεύτερε μου εκλογέ για τι πρώτε. Πραγματικά δεν ξέραμε πώ θα πάνε. Σα, σαν πρωτάκι. Ακριβώ. Ήταν οι δεύτερε εκλογέ. Ήθελα να δω πραγματικά αν η κοινωνία θα το αποτυπώσει. Και το αποτύπωσε. Και για μένα, αυτή τη στιγμή, μπορεί να υπάρχει. Προφανώ χαιρόμαστε, αλλά για μένα είναι μεγάλη ευθύνη. Τρει χιλιάδε άνθρωποι ξύπνησαν το πρωί και πήγαν και ψήφισαν Γιώργο Γιώργα. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά μεγάλο. Είναι τεράστιο νούμερο και τεράσιο μιλάμε νούμερο. Και, και ειδικά για μια δεξαμενή ψήφων έτσι, πιο μικρή. Έτσι, ο δημος τρικαιων Τρικαίων εγγεγραμμένοι, ξέρω εγώ, είναι 60-70 χιλιάδες άνθρωποι, φαντάζομαι. Ναι, έτσι. είναι μεγάλο το νούμερο ναι. σε σχέση με του εγγεγραμμένου. Ναι, Αλλά και σε σχέση, σχέση με, με και όλα αυτά, είναι μεγάλο. Όχι, μεγάλο νούμερο. Ήμασταν <laughs> 88 υποψήφιοι. Και το λέμε μεγάλο γιατί, αν δείτε εδώ στο Δήμο Λαρισαίων, οι ψήφους, ψήφου, τέσσερα άτομα μόλι ξεπέρασαν τις 2.000 ψήφου και ουδείς Τρει χιλιάδε ψήφου. Γι' αυτό λέμε ούτω ή άλλω ένα μεγάλο νούμερο. Μεγάλο νούμερο πάντω είναι και αυτό του συνδυασμού έτσι, του κυρίου ΣΑΚΑ κτλ. Εμεί ω παρατηρητέ το, το, το εισπράκαμε και ω έκπληξη. Οκ, okay, μπορεί να ήταν ένα φαβορή. Υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ακόμα πιο ορατά κάποια πράγματα. Αλλά με τόσο μεγάλο ποσοστό εξέπληξε εσά. Εντάξει, δεν περιμέναμε να ξεπεράσουμε το 60%. Mm -hmm. Σίγουρα όμω, επειδή γίνεται μια δουλειά συστηματική από το 2014, από τότε που ο Δημήτρη Παπαστεργίου ναι, ξεκίνησε. Αλλά υπήρχε ναι. αυτή η ιδιαιτερότητα, δηλαδή δεν κατέβηκε σε αυτέ τι εκλογέ ο Δήμαρχο, ναι. ο κύριο Παπαστεργίου, ο οποίο είχε ξεκινήσει ένα έργο. Κατέβηκε ο, ο κορμό του. Κατέβηκε mm -hmm. ο βασικό ναι. κορμό ναι. του, έχετε δει. Και ο βασικό κορμό είναι. Ε, είμαστε όλοι αυτοδιοικητικοί από το, από το 2014 οι περισσότεροι, το 19 εμεί που ασχοληθήκαμε, διοικήσαμε και αποδείξαμε mm. ότι ήμασταν εκεί. Προφανώ δεν τα κάναμε όλα σωστά. Να κάνω τώρα την ερώτηση. Γιατί μου αρέσει αυτό που αναφέρατε περί κορμού και τα λοιπά. Ναι, γιατί οι, ομάδε ουσιαστικά πετυχαίνουν ή αποτυχαίνουν αντίστοιχα. ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο συνδυασμό έχει κομματικό πρόσημα, έχει κομματική ταυτότητα. Θέλω να πω, είναι. Ήθεστε να ακούμε και το ακούσαμε και στι πρόσφατε εκλογέ. πολλού υποψήφιου δημάρχου να μιλάνε για υπερκομματικού συνδυασμού, για πολυσυλλεκτικά σχήματα. Ήταν κάτι τέτοιο το δικό σα. Ακριβώ. Και, και το αντλώ το ερώτημα κυρίω από την απορρόφηση του κυρίου Παπαστεργίου στον κυβερνητικό ιστό. Όλοι μα προφανώ κάπου ανήκουμε. Mm -hmm. Αυτό όμω που πρέπει να πετύχουμε και θεωρώ ότι στα τρίκανα το πετύχαμε, είναι η αυτοδιοίκηση να μην έχει χρώμα. Γιατί κανένα κόμμα δεν θα έρθει να λύσει τα προβλήματα τη γειτονιά. Θα έρθει εσύ. ο άνθρωπο. Ναι. Και αυτό, που, αυτό πετύχαμε στα Τρίκαλα. Ότι η κοινωνία εμπιστεύτηκε ανθρώπου και όχι ιδεολογίε. Mm -hmm. Μέσα στη δική μα την παράταξη, από τα τοπικά μέχρι και τι πόλει, υπάρχουν άνθρωποι από όλε τι παρατάξει, από όλε τι κομματικέ ιδεολογίε. Αλλά έχουμε ω κοινό παρονομαστή τι την προσφορά. Mm. Πώ το έχετε πετύχει αυτό αλήθεια στα Τρίκαλα, Γιατί ξαναλέω, εμεί ω παρατηρητέ, okay, κοντινή απόσταση, αλλά δεν γνωρίζουμε όσα γνωρίζετε εσεί. Εμείς βιώσαμε εδώ στη Λάρισα μία περίοδο και τοξικότητα στο κομμάτι των δημοτικών εκλογών. Υπήρξαν κάποια στιγμή υψηλή τόνη, υπήρχε μία πόλωση. Και το αντιλαμβανόμαστε αυτό γιατί υπήρχε και κομματικό κριτήριο, ε, είχε δοθεί σε συνδυασμούς. Στα Τρίκαλα βιώσατε τέτοια ένταση στην προεκλογική περίοδο ή κύλησε πιο ομαλά. Εντάσεις είχαμε και λογικό mm -hmm. είναι να υπάρχουν μέσα από τι ανασφάλειε των ανθρώπων, μέσα από του στόχου που έχουν οι άνθρωποι, υπήρχαν εντάσει, αλλά δεν είχαμε, κάτι, το οποίο ήταν αξιοσημείωτο. το τοξικό κλίμα και τα λοιπά. Καλά, είναι να σου πω κάτι πληθυσμιακά μικρότερα τα, τα ρίκα, αλλά ο Δήμο νομίζω ότι είναι άλλη κουλτούρα εκεί έτσι, και οι συμπεριφορέ διαφοροποιούνται. Πιο παρείστηκα. Είναι πιο παρείστηκα. Ναι, παρείστικα. Όλοι γνωριζόμαστε. Να ξέρετε ότι μου αρέσει, αρέσει κάποιο και ειδικά σε επίπεδο συμβούλων, όχι δημάρχων, ε, μετά τις εκλογές να μην ξεχνάει να πει ένα ευχαριστώ. Στον κόσμο που πραγματικά αυτό που είπατε ξύπνησε το πρωί, γιατί κάποιοι το θεωρούν δεδομένο, η αλαζονία του κάνει να θεωρούν ότι ο πολίτη είναι υποχρεωμένο απέναντί του να πάει να το κάνει αυτό το πράγμα και σα θυμάμαι. Σα το λέω έτσι από καρδιά, γιατί έχω κατέληξει στην αυτοδιοίκηση και φαίνονται οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά σέβονται τον ψηφοφόρο, σέβονται την ψήφο του και λένε Είμαι εδώ γιατί πρέπει να προσφέρω. Δεν είμαι εδώ ούτε για να κάνω το κομμάτι μου ως σύμβουλος, ούτε για οτιδήποτε άλλο και αυτό το διακρίνει κανείς και κοιτώντα σας μέσα στα μάτια κύριε Ζώγα εγώ θέλω να το καταθέσω ε, νομίζω πως δεν κάνω mm. λάθος <laughs> Τάσο <laughs> okay, με, με, με δεν την δεν ψυχολογία λάθος. το έχω ναι. Εντάξει, ό, να ό, σηκώνω. Το, το κόβε το μάτι του ναι, να, να είναι και η γυναικεία. Πώ το λένε. Ναι, καραίσκο, το μάτι καραίσκο είναι αξονικό. <Σ1> λοιπόν, να σα πω κάτι. Συνεχίζεται κανονικά τώρα στο Δήμο, <σχει> γιατί δεν υπάρχει αλλαγή <σχει> και τα κτλ. <λοιπά>, άρα <σχει> το έργο συνεχίζεται έτσι όπω έχει σχεδιαστεί. <σχει> Ο Μήλο φέτο. Μ' άρεσε το θέμα. Πολύ. Τι αλήθεια, Θα έρθω να το δω. Τι έχει το θέμα. Για μικρού πρίγκιπε. Τι σε νοιάζει εσένα. Ε, εμεί δεν Θα βλέπε εσύ μικρό πρίγκιπε ποτέ. Ο Μήλο ναι. ξεκίνησε. Ξεκίνησε η επιλογή του προσωπικού. Ξεκίνησε να στείνεται το mm -hmm. σκηνικό όλο. Ξεκίνησε Μίλος... και καμπάνια. Ε? Ξεκίνησαμε καμπάνια και θεωρώ ότι ο Μήλο θα φέρει την αλλαγή στην ψυχολογία μα. Ναι. Ό,τι έγινε, έγινε. Εδώ είμαστε mm -hmm. να στηρίξουμε του ανθρώπου που έχουν καταστραφεί και θα είμαστε δίπλα του όπω ήμασταν από την πρώτη στιγμή. Και εσεί εδώ στη Λάρισα mm -hmm. ζήσατε πρωτόγνωρε καταστάσει και εμεί. Από την άλλη, όμω, πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία. Να μας. σηματοδοτήσει ναι. την αλλαγή, λέτε, mm. του, του κλίματο. Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε εμεί ένα παζάρι και να το κάνουμε, να μην το κάνουμε, να το κάνουμε, ναι. να μην το κάνουμε. Ναι. Δεν το κάναμε. Τελικά ναι. δεν το κάναμε. Και το παζάρι δεν το, το κάναμε. Ναι, okay, ναι, Βεβαίω, υπάρχει μια απόσταση μέχρι τα Χριστούγεννα για το μήλο των ξηζωτικών και νομίζω ορθώ πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να κάθεσαι ένα κλίμα παραποιημένο γάλα. Πόσο πια. Η ζωή προχωρά. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το Περιστήριξη στου πληγέντε κτλ. Έχει αναλάβει ο Δήμο Τροχέων. Βλέπουμε μια πρωτοβουλία, κλινική παντελυδάκι, το οίκημα mm -hmm. εκεί να αποδοθεί σε ανθρώπου, κάποιε εργατικέ κατοικίε. Έχουμε ενημερωθεί. Να πείτε μα και το πλαίσιο. Βρήκαμε, στις βρήκαμε στις 15 εργατικέ κατοικίε, οι οποίε ήταν χωρί δικαιούχο εδώ και πολλά χρόνια. Mm -hmm. ε, οπότε με παρέμβαση του Δημάρχου στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Εργασία, στον Άδων Γεωργιάδη, ε, δόθηκαν δόθηκε η δυνατότητα να συντηρηθούν, γιατί έχουν πάνω από 20 χρόνια οι οποίε είναι mm. να συντηρηθούν και με κάποιο τρόπο τέλο πάντων να αποδοθούν στου ανθρώπου που έχουν καταστραφεί τα σπίτια. Δηλαδή, στους. θα αποδοθούν στο Δήμο Τρικαίων mm. και κατόπιν εσεί ναι. με κάποια κοινωνικά κριτήρια, φαντάζομαι έτσι θα, mm -hmm. ε, θα αποδώσετε σε πληγέντε. Βέβαια, έτσι. ο σκοπό μα, ξέρετε ποιο είναι. Ο σκοπό μα είναι να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε του ανθρώπου στον τόπο του. Ναι. Δεν είναι ώρα να, να φύγουν νόμως. τον τόπο του. Κακά τα ψέματα στο σπίτι μα, στον τόπο μα, εκεί νιώθουμε ασφάλεια, εκεί νιώθουμε καλά, και εκεί πρέπει να γυρίσουν οι άνθρωποι. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι η βαρύτητα του Δημάρχου πέφτει, ξεκινάει από το να βρούμε τρόπο να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο του. Mm -hmm. Και στα ξενοδοχεία, πόσο καιρό μπορεί να μείνει ένα άνθρωπο σε ένα δέκα τεραγωνικά σπουδάκια. Ναι, δεν είναι ναι, εύκολο. Ναι. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα γίνουν σε συνεργασία και με τον νέο Περιφερειάρχη, mm. με τη νέα Περιφερειακή Αρχή, με την οποία φαντάζομαι θα έχετε όλοι καλή και συνεργασία. Βέβαια. Mm. Και βέβαια, οφείλουμε και ναι. και να έχουμε. Λοιπόν, δεν θε να μάθει γιατί είναι τόσο έξυπνη οι πόλοι τα τρίκα, αλλά... Γιατί. Όχι, θα μα πει ο Τρίκαλα. Όλα ξεκινάνε με την για θα, θα, θα την κάνετε Είτε, και, και πιο έξυπνη. Τριγκέων καφέ. να δω πόσο τρικάλων, έξυπνη ναι. θα γίνει μέχρι το τέλο. Ναι, θα σχεδιάζετε. την κάνετε πιο έξυπνη, Υπάρχει Τίποτα. πρόγραμμα πάνω σε αυτό. Να έρχεται κανένα δηλαδή, καφέ. Κανά... Ξέρω, τι έτσι... είναι αυτό που ετοιμάζεται το πιο έξυπνο Ένα ξέρω εγώ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ναι. είναι οι δημότε να μην χρειάζεται να προσέρχονται στο Δημαρχείο. Αυτό είναι στόχο δηλαδή. Αυτός έτσι, στόχος. Να μην ξαναέρθουν στο uh -huh. Δημαρχείο. Να μην έρχονται στο Δημαρχείο, να λύνουν τα προβλήματα από το κινητό του. Ναι. Θα σα ναι. πω χαρακτηριστικά αυτό που ετοιμάζουμε εμεί τώρα. Ε, ο, σε άκου, μας... μαμάκο, άκου. Μας... Κάτσε με ρίχνουν. Τώρα, <laughs> τώρα, τώρα μα μιλάνε εδώ οι τρικαλινοί με σημαδεμένη τράπουλα. Έτσι. Έχουν τον αρμόδιο υπουργό. υπουργό τον καταλα... δικό του άνθρωπο. Τα παίρνουν ναι. από κάτω από το τραπέζι. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν σα βοηθάει ο παπά τώρα. Έστω κάτω από το. Είναι αυτό που είπα πριν τι εκλογέ. Ότι εδώ είμαστε τώρα να ολοκληρώσουμε το όραμα του Δημήτρη Παπα και να ξεκινήσουμε mm. το όραμα του νέου Δημάρχου. Ναι. Αυτό Σωστά. είναι το στίχημα. Δεν μπορεί η συνέχεια ναι. να, έχει, να είναι πίσω ναι. από τον Παπαστεργίου. Έχουν μείνει θέματα του Δημήτρη Παπαστεργίου που με την καθοδήγησή του αφήνουν. Αλλά εμεί άλλο δρόσμα. θέλουμε να μάθουμε. Σα βοηθάει. Επομένω, η δημοτική Κάτω... Σα γραφειογραφία... βοηθάει, σας βοηθάει, σας βοηθάει είναι... τα τρίκαλα ο Παπαστεργίου από την Αθήνα. Και μόνο Φερά, που βοηθάει. είναι εκεί και απαντάει στο μήνυμα που θα του στείλει. Πιστέψτε με, νιώθουμε και εμεί μια σφαίρα. Απαντάει. Σε αυτό Είναι πάντα Σε όλα τα μηνύματα μα απαντάει και εμά του δημοσιογράφου. Φανταστείτε εμά τώρα που ασκούμε διοίκηση πόσο ασφάλεια νιώθουμε όταν ξέρουμε ότι είναι εκεί και θα σα απαντήσει. Οτιδήποτε, Κάτει, παιδί μου, αφού ναι. μιλάμε για τον Παπασεργίου, ναι. πείτε μας Όχι, και... θα μα πει λίγο για το 6 αυτό ναι, σηγνώμη, Να ναι, το, το ολοκληρώσει, το γιατί έχουμε Ο... το Χούινα Διακόπτη. Η δημοτική γραφειοκρατία, α πούμε. Το να πιο εύκολο είναι. που κάνουμε τώρα εμεί πάνω στο αντικείμενο το οποίο εγώ ασκώ διοίκηση, πάνω στην αστική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι μια εταιρεία του Δήμου, ένα νομικό πρόσωπο, η οποία έχει αναλάβει αθλητικού χώρου, mm. έχει αναλάβει τα πάρκινγκ του Δήμου και την ελεγχόμενη στάθμιση. Ωραία. Πού ακούγαμε παράπονα για την ελεγχόμενη θάλασσα, στην ένσταση τη κλίση. Σε όλου μα έχει βεβαιωθεί μια παράβαση. Δεν υπάρχει η ταλαιπωρία που θα δεχθεί από την ώρα που θα πάρει την κλίση μέχρι την ώρα που θα πα να κάνει την ένσταση και θα πάρει το αποτέλεσμα τη ένσταση. Αυτό σε στοιχίζει παραπάνω παρά το 30. Τι περισσότερε φορέ λέω, Άλλωστε, θα πάω να την πληρώσω. Ναι. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ, γιατί δεν μπορώ, θα γανακτήσω. Ναι, να ναι, ναι. Οπότε εμεί τι ναι. κάναμε στην ίδια την εφαρμογή τη ελεγχόμενη. Υπάρχει, θα σηκωθεί σε λίγο, ένα, ε, μια υποεφαρμογή που θα πατάς πάνω, θα κάνει την ένστασή σου, θα φεύγει, θα πηγαίνει στη δημοτική αστυνομία, θα έρχεται η απάντηση ηλεκτρονικά. Οπότε δεν θα χρειάζεται mm. καμία μα καμία προσωπική συναλλαγή. Δεν θα χάνει το χρόνο σου γιατί, κακά τα ψέματα, για του ελεύθερου επαγγελματίε ο χρόνο είναι χρήμα. Mm. Να, ναι. Για του οικογενειάρχε, ο χρόνο είναι χρόνο στην οικογένεια. Για όλου μα ο χρόνο είναι πολύτιμο και δεν πρέπει να τον ξαναδεί. Να μην βεβαιώνετε δε δε κλήσει, δεν παίζει. Χωρί <laughs> άθμευση, <laughs> 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 Όχι, αυτό αυτούς. δεν θα ήταν κάτι ναι. πρωτοποριακό. Καλά, <laughs> αυτό και αν και αν. Εγώ αν εκλεγώ δήμαρχο, ναι. θα καταργήσω τι κλήσει. Ναι. Ναι. όλα <laughs> δωρεάν. Ναι. Ναι. μπορείτε να το ξεκινήσετε για το 28. Είναι πολύ καλό το σύνθημα. Αν εκλεγώ δήμαρχο, ναι, θα, ναι, θα, ναι, ναι, θα καταργήσω ναι, τι κλήσει. Ναι. Έχουμε ελάχιστο κοινόχρηστο στο χώρο. Mm -hmm. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση. Για να μην σα κουράζω, με 500 θέσει ελεγχόμενη στάθμευση, καταφέραμε να δώσουμε τη δυνατότητα με την αναλλαγή που γίνεται σε 2.000 και είναι να προκάγουν την ημέρα με 60 λεπτά την ώρα. Ναι. Άρα είναι, δεν είναι κάτι έξυπνο, είναι κάτι ναι. λογικό. Αφού έχει αλλάξει τον χώρο, πρέπει να βρει το όμορφο να το πολλαπλασιάσει. Ναι. Τι κάναμε όμω με τα πρώτα χρήματα τα οποία εισπράξαμε την ελεγχόμενη στάθμευση, επιδοτήσαμε απευθεία του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο στα ευάλωτα νοικοκυριά και απευθεία το λογαριασμό σε μια περίοδο ενεργειακή κρίση. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό είναι η διοίκηση. Η διοίκηση είναι, το, είναι η τέχνη του προβλέπει και του εφικτού. Φωστό. Είδαμε ότι υπήρχε θέμα στην ενεργειακή κρίση. Κινηθήκαμε άμεσα και βρήκαμε τρόπο να ενισχύσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά μέσα από τα πρώτα χρήματα τη ελεγχόμενη θάδηση. Και τα υπόλοιπα χρήματα έπεσαν στην κατασκευή ενό νέου πάρκινγκ στην είσοδο τη πόλη. Ένα νέο σύγχρονο πάρκινγκ 100 θέσεων. Στο οποίο, αν τα καταφέρουμε αρχέ του 2024, ο στόχο μα είναι να μπουν στέγαστα με φωτοβολταϊκά, γιατί αφού είναι δωρεάν, πρέπει να βρει έναν τρόπο να συντηρηθεί. Άρα, με τα φωτοβολταϊκά θα έχουμε ένα συμψηφισμό τη ενέργεια που θα παράγουμε, την ενέργεια που καταναλώνουμε και έτσι θα έχουμε ένα οικονομικό αποτύπωμα. Με μαθηματική ακρίβεια. Πότε τον βλέπει υπουργό τον κύριο <σχελίου> Ζώγα. <κάτσι. σχελίου> πρώτα θέλω να το δω δήμαρχο. Περιμένω. <σχελίου> <Λίου> συντεροκέφαλο <σχελίου> τον κύριο Τακά, αλλά σε κάθε Κύριε Ναι, ναι συντεροκέφαλο. <σχελίου> αλλά κάνε μια εκτίμηση, ρε παιδί μου. Γράφεται η εκπομπή κάποια Στο <σχ> τέλο τη συζήτηση θα την κάνω. Να εκμεταλλευτούμε την παρουσία. Αστική ανάπτυξη κτλ. Τρίκαλα τα οποία διαπρέπουν σε κάποιου τομεί καινοτομίες και τα λοιπά, ε, έχουν την πανελλήνια παρατήρηση. Ε, Μα απασχολείται ευχάριστα, είναι η αλήθεια, πολύ καιρό. Στη Λάρισα, αν αυτή τη στιγμή παίρνατε μεταγραφή και γινόσασταν δημοτικό σύμβουλο Λαρισαίων. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε τι, θα προτείνατε. Ή θα αλλάζατε Έχετε εικόνα, Τι θα, ε, θα, ναι, πόλεις, εικόνα, πούμε, τι εικόνα, θα μπορούσε, πιστεύετε, Ζο... ότι να εφαρμοστεί στη Λάρισα ή κάτι ανάλογο που έχετε κάνει στα Τρίκαλα ή κάτι διαφορετικό. Δωρεάν συμβουλέ στο μαμάκο. Ναι, δείτε, ναι, τώρα. Ναι, τι ακριβώ κάνει. Αν οι άνθρωποι τη αυτοδιοίκηση δεν βοηθήσω ο ένα τον άλλον, πώ θα βοηθηθούμε όλοι μα μετά, Να σου πω κάτι. Ο μαμάκο πήγε Γερμανία. Δεν ερχόταν μετά τρίκαλα. Πήγε πιο δίπλα. τζάμπα βενζίνες που φαίνεται. Ξέρετε, οι ισχύ εντενώ, αν μαζευτούν και δήμαρχοι σε θεσσαλικό επίπεδο και οι τέσσερι mm. μαζί και, και εσεί, οι ναι. Να... Εμεί ακούμε από το Θανάσ Μαμάκο, το ακούγαμε προεκλογικά βέβαια όσο φτάναμε στην κάλπη, λίγο το απομάκρυνε από, από, την πρώτη γραμμή ας πούμε, των θυμάτων. Ε, η πόλη των 15 λεπτών. Όλα αυτά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστούν σε μια περιφερειακή πόλη τη χώρα και στη Λάρισα. Και ξαναλέω, αν έχετε να προτείνετε εσεί κάτι, ε, αν σα ζητούσε ο κύριο Παμάκο την γνώμη σα, τι θα του λέγατε. Θα του έλεγα ότι πρέπει να έρθω τρει-τέσσερι μήνε στην πόλη. <συσχελίδι> να μερματίσω <συσχελίδι> στην πόλη, να μιλήσω με του ανθρώπου. Και αυτό που λέω συνήθως, να λέω από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα. Ελάτε οι πολίτε, οι ενεργοί πολίτε, ελάτε να μα μεταφέρετε τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα τη γειτονιά τα ξέρετε εσεί και όχι εμεί. <συσχελίδι> και εμεί μετά είμαστε υποχρεωμένοι να τα λύσουμε. <συσχελίδι> Οπότε είναι άδικο να επικεντρωθούμε κάπου, αλλά για να λύσει προβλήματα. Πρέπει πρώτα να τα αναδείξει. Να τα δει, ναι. να τα, τα αναδείξει. Γιατί ένα πρόβλημα, όταν το κρύβει, δεν λύνεται ποτέ. Σωστό. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε μέσα στην κοινωνία όλοι μα, όλοι αυτοδιοικητικοί. Γι' αυτό εκλεγόμαστε. Mm. Δεν εκλεγόμαστε. Δεν εκλεγόμαστε μόνο για τι ε, γιορτέ, δεν εκλεγόμαστε μόνο για τι εκδηλώσει. Είδατε ότι κληθήκαμε σαν αυτοδιοικητικοί, μέσα σε μια κρίση που ήταν οι πλημμύρε, να πάρουμε πολύ σοβαρέ αποφάσει. Και, και δεν μιλάμε για αποφάσει ενό πεζόδρομου. Ναι, 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 ναι. Μιλάμε για αποφάσει. Που θα, ναι. θα επηρεάσουν τι ζωέ των ανθρώπων. Ναι. Άρα δεν είναι απλό η αυτοδιοίκηση. Όποιο θέλει να ασχοληθεί με το αυτοδιοίκηση ναι. θα πρέπει να ξέρει ότι θα κληθεί να, να πάρει σοβαρέ αποφάσει που θα επηρεάσουν τι ναι. ζωέ των ανθρώπων. Ε, Δώστε μα λίγο το κλίμα του, του μέσου τρικαλινού. Έτσι ήθιστε να λέμε ότι είναι ένα αντικατοπτρισμό του πολίτη κάθε φορά το Δημοτικό Συμβούλιο πρωτίστως και μετά πάμε και σε υψηλότερη πολιτική κλίμακα. Ο Τρικαλινό αποδέχεται εύκολα, αποδέχθηκε εύκολα πράγματα καινούργια πρωτοποριακά, ξένα mm -hmm. Έτσι για την ελληνική πραγματικότητα, πόσο μάλλον και την επαρχιακή πραγματικότητα. Πώ το βιώσατε όλα αυτά, τι μεταβάσει που κάνατε από Με κάθε... τι ναι. αλλαγέ που Γιατί κάναμε, έχουν ναι. γίνει αλλαγέ στην πόλη και mm -hmm. κατά ψέματα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα Τρικαλινού. Mm -hmm. Είναι θέμα ανθρώπου. Όλοι mm -hmm. μα, όταν πάμε να μας, πάει κάποιο να μα κάνει μια αλλαγή, πάντα όλοι μα μαζευόμαστε. Mm -hmm. Αγχωνόμαστε. Mm -hmm. Άρα το στίχημα ποιο είναι, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πολίτη. Εάν κερδίσει την εμπιστοσύνη του πολίτη και βγει και του πει γιατί πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πιστέψτε με, θα είναι οι πρώτοι που mm. θα τη στηρίξουν. Και εγώ το έζησα από την Αντιδημαρχία Καθαριότητα και Πολιτική Προστασία, δυόμιση χρόνια, ίσω η πιο δύσκολη Αντιδημαρχία, γιατί έχει καθημερινότητα 24 ώρε το 24ωρο. Όταν κάναμε κάποιε βασικέ αλλαγέ στην στην καθαριότητα και στην πολιτική προστασία και στην καθημερινότητα των πολιτών, Πετύχαμε τι, να μα εμπιστευτούν. Εάν δεν μα είχαν εμπιστευτεί, δεν θα στηρίζαν τι αλλαγέ, δεν θα γίνει καμιά λόγο. Ένα, κύριε Ζόγκα, ένα βασικό ζητούμενο για μένα, γιατί η καθαριότητα είναι αυτονόητο έργο που πρέπει να γίνεται, όλα αυτά που αυτονόητα πρέπει να κάνει ένα δήμαρχο. Το βασικό ζητούμενο για μια καλή κοινωνία, χαρούμενη κοινωνία, με χαρούμενου ανθρώπου κτλ., για μένα είναι η οικονομία. Και η αυτοδιοίκηση πρέπει ε, να δημιουργεί τις βάσεις για ανάπτυξη των, α, των πόλεων. Παρατήρησα στα Τρίκαλα τα τελευταία χρόνια ότι ε, τα δύο, τρία, τέσσερα σημαντικά έργα που έχουν γίνει και ως προς την έξυπνη πόλη, ακόμη και ο μήλος των ξωτικών, ε, οι εκδηλώσεις και όλα αυτά, έχουν φέρει χρήμα στην, ε, στην πόλη των Τρικάλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το οικονομικό αποτύπωμα από όλε αυτέ τι κοινότητε. Το σας. έχετε εισπράξει από βεβαίως, την αγορά. Δηλαδή, βεβαίως. έρχονται οι άνθρωποι τη αγορά να σα πούν ότι πραγματικά με όλα αυτά ανακουφιστήκαμε. Και μάλιστα. Μπήκε πέρι... χρήμα στην τοπική οικονομία, έτσι. Έρχεται, έρχεται χρήμα. ξένο χρήμα. Έρχεται, έρχεται ξένο, ξένο χρήμα. χρήμα. Και λένε όλοι, μα γίνεται για τι ταβέρνε και για τι καφετέρειε. Mm. Κάνετε μεγάλο λάθο. Γιατί ποιοι δουλεύουν στι ταβέρνε. Οι ταβέρνε αυτέ yeah. δεν προμηθεύονται ε, πρώτε ύλε από τα καταστήματα των τρικάλων. Το οικονομικό αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και απλά κάποιους σε κάποιους πρέπει απλά να τους το δείξουμε, mm. απλά να τους εξηγήσουμε mm. γιατί έρχονται χρήματα και έρχεται διαφήμιση. Τώρα τα τρίκαλα, μέχρι το 2014. Έχετε υπερβολικά μεγάλη διαφήμιση, το ξέρετε. Το, το έχετε αντιληφθεί, φαντάζομαι. Αυτό, έτω, ε? αυτό ήθε, ε? θα να σα πω. Μέχρι το 2012, του俺, το από όταν ξεκίνησε ο πρώτο μήλο των ξεωτικών, Λέ... δεν υπήρχε στον τουριστικό χάρτη. Ε χαρτί. Το. Όχι, ούτε καν επισκεψιμότητα. Δηλαδή, περνούσε απ' έξω και δεν έμπαινε μέσα. Δεν έμπανε μέσα. Εγώ και ο Ροπόμενο απλά. Τα τρίκαλα δεν είχα πατήσει ποτέ στη ζωή μου. Σα το λέω ειλικρινά. Και γυναίκα μου πρώτη φορά στα τρίκαλα ήρθε με παντρεύτη. Από τη Θεσσαλονίκη κατέβαινα με την οικογένεια για να έρθω στο μήλο των τελευταία φορά ήταν η περσινή που είχε ανοίξει πάλι. Θέλω μία παράκληση να κάνω σε αυτό. Έτσι, γιατί, okay, και κάθε χρόνο να πηγαίνει στο μήλο των εξωτικών δεν είναι δυνατόν να θυμάσαι τη διαδρομή, πώ μπαίνει και πώ θα φύγει κτλ. Τι να βάλουν κάτι τέτοιο με θελάκια. Ναι, Προ μήλο, Ειδικά για να βγω την τελευταία φορά τώρα πέρσι για να γυρίσω, να γυρίσω Λάρισα, δεν ξέρει από πού βγήκα. Δεν, δε, δε θέλω να το θυμάμαι. Περιπέτεια ολάκερη. Έτσι. Κάντε λιγάκι μία παράκληση. Google, παιδί μου, να βάλει. Βρε, Μπορούμε να βάλουμε ναι. Ναι, θεματικέ ε, των Χριστουγέννων. Ναι, και να λίγο, βοηθήσουν λίγο, ναι, λίγο πλάτη σε αυτό. Για τι εξόδε τη πόλη. Αυτέ με τα ναι, προς, Να το γυρίσω εδώ. Αλλά λίγο. αναλυτικά ναι. για τον Τάσο, βλέπετε. Ε, έτσι, Λί, ναι, λίγο ναι, στο, ναι. Στο, 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 θέμα του, του πρώην Δημάρχου. Έτσι, Βάλι, του Δημήτρη Παπασταργίου. Ναι, όχι, θέλω να το πάμε από την ανθρώπινη πλευρά κτλ. Είστε μια ομάδα, είναι ο Δημήτρη Παπασταργίου επικεφαλή. Ε, κάθε και μέρα μαζί καταλαβαίνω, ναι, Και κάποια στιγμή, έτσι, προφανώς, καλείστε όλοι Φαντάζομαι τώρα, mm -hmm. εγώ κάνω εικόνα. έτσι. Θα μα πείτε εσεί πώ μπορεί. Γεια να... σα, παιδιά, είμαι υπουργό. Σα καλώ, ελάτε λίγο, παιδιά. <laughs> θέλω να σα ενημερώσω για κάτι παιδιά, σημαντικό. Αναλαμβάνω, Υπουργείο Άδε. Και φεύγω. Καταρχά, έγινε έτσι ή προσωπικά ο ένα με τον άλλον έγινε το κοινωνήσατε. Η Δευτέρα μετά των εκλογών mm -hmm. είχαμε σύσκεψη όπω έχουμε κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα ο Δήμπαρχο μα καλούσε σε σύσκεψη mm -hmm. του ανθρώπου που είχαν θέσει ευθύνη και λέει: Παιδιά, να ξέρετε τι λέει, έχει γίνει αυτή η πρόταση. Περιμένω, λέει, την επιβεβαίωση. Και εντάξει, μείναμε όλοι. Ναι, Μινάμε ναι. από την άποψη ότι ξαφνικά. Ναι, το, το δεδομένο. Ξαφνίσμα, ναι, ναι. Ήταν, ήταν πάρα πολύ λογικό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη mm -hmm. για τον Δήμορχο μα. Ήταν λογικό από την άποψη ότι ο άνθρωπο αφιερώθηκε στην αυτοδιοίκηση, είναι έμπειρο mm -hmm. από πολύ μικρό στην αυτοδιοίκηση και πραγματικά είναι για μένα πολύ σωστό να, ο, 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 ο πρωθυπουργό τη χώρα να μπορεί να ξεχωρίσει τι θα μπορεί να αξιοποιήσει τον καθέναν. Είδε στον Δημήτρη Παπαστάγιο κάποια, κάποια στοιχεία και τον πήρε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμω. Η δεύτερη μέρα δεν ήταν εύκολη. Ναι. Ε, βέβαια. Δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ε, ναι. Γιατί είχαμε ένα, ε, είχαμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ευτυχώ ήταν κοντά στι εκλογέ. Και ευτυχώ ο Νίκο Σακά που εκλέχτηκε δήμαρχο και εκλέχτηκε από όλη την ομάδα τότε επικεφαλή τη mm -hmm. uh, Δημοτική Αρχή είναι και αυτό πάρα πολύ έμπειρο. Mm -hmm. Με αποτέλεσμα να μπορέσει να καταφέρει να κρατήσει τι ισορροπίε. Γιατί ε, και οι αντιπολίτευση, μην νομίζετε. Όταν έφυγε ο Δημήτρη Παπαστεριού, έψαχναν να ισορροπήσει. Βέβαια. Ευτυχώ όμω η εμπειρία του Νίκο Σσακά. Ε, βοήθησε πάρα πολύ ώστε να κρατήσουμε και να συνεχίσει ενωμένο το ψηφοδέλτιο και έτσι μας έδωσε το 61%. Μάλιστα. Λοιπόν, σα ευχόμαστε Ωραία. τα καλύτερα. Ναι. Μια να δημιουργική καλά. θητεία. Δύο, ε... δύο, δύο κάλπε. Τι, δύο. Δύο κάλπε. Με ρώτε πριν πώ βλέπει κάποια πράγματα. Ναι, δύο. Σε δύο κάλπε. Σε δύο κάλπε, ναι. έτσι. Σε δύο κάλπε ναι. το βλέπει Υπουργείο. Ναι. Για να είναι πιο ασφαλή τα βήματα. Μπορεί και σε μία, αλλά για να είναι πιο σταθερά τα βήματα. Καλά θα είναι. Ναι. Αντιδημαρχία, mm. ε, δεν μπήκατε σε κουβέντε, θα παραμείνετε στην ίδια. Δε, δε δεν συζητήσατε καθόλου με τον δήμαρχο. Συνηθίζεται ο πρώτο εκλεγμένο μου του Μα τώρα εννοείται. Να λέει την το αίτημά ναι, ναι. ναι. του, πάντων την επιθυμία του. Ποια υπέρα... είναι η επιθυμία σα, θα την πείτε στον Δήμαρχο πρώτα ή σε εμά εδώ. Η επιθυμία μου είναι από όποιο πόστο και αν ο Δήμαρχο πιστεύει ότι μπορώ να βοηθήσω, να είμαι χρήσιμο. Γιατί αυτό ψήφισε εμένα η κοινωνία. Σε μένα ψήφισε ότι ήμουν χρήσιμο, ότι ήμουν αποτελεσματικό mm. και ότι ήμουν εκεί mm. στο πρόβλημα. Είτε είχαμε πλημμύρε, είτε είχαμε χιόνια, mm. είτε είχαμε μια πολύ ωραία τη μέρα, κάπου έβλεπαν mm. τον Γιώργο Ζιώγα. Και... Χαιρέτα μου το Δήμο Τρικάλον. Ναι. Αυτό Φέλημαι. βλέπω εγώ τώρα. Πριν... Λοιπόν. Επειδή λέμε μόνο καλά για τα <laughs> τρικάλα, ναι. και μπορεί να διαμαρτυρηθούν και οι δικοί μα. Να πούνε και εμεί κάνουμε καλά, αλλά δεν τα λέτε όπω τα λέτε για του τρικάλα. Ε, και να τώρα έχουμε ναι. φιλοξενούμενο εδώ. Πείτε θα μου, πούμε τα δικά μα. Πείτε μου το χειρότερο, εκεί που θεωρείτε εσεί ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια προόδου που πρέπει να δια ο δρόμο, ο κεντρικό ναι. από πάνω που περνάω, Τα δικό φανάρια, δικό αυτά τα δικό τελείωτα. Το δικό τα δίκτυο, φανάρια. δίκτυο για μένα είναι αυτό που πρέπει δίκτυο. να οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε έμφαση. Mm. Ε, θα σα πω και προφανώ θα γελάσουμε όλοι μαζί. Το αυτοκίνητό μου ήταν συνεργείο για μια ξόνια. Mm. δηλαδή το να μην κορυδευόμαστε μεταξύ mm. μα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο mm. πρέπει οπωσδήποτε. Γιατί να δεν κάνατε μια αγωγή στο Δήμο. Θα ήτανε, ναι. Γιατί όχι. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε, Κύριε Ζώγα, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και ευχαριστούμε Ά, έτσι για, για την καλοσύνη σα mm. που ήρθατε εδώ. Να... Και όποτε έρχεστε από σπίτι, τώρα το δρόμο το ανήρατε. Το ξέρετε, το ξέρετε. Θα, θα ναι. λοιπόν... χαρούμε πολύ. Αχαρούμε και αχαρούμε όσο πολύ. πλησιάζουμε και στο μήλο των εξωτικών, ναι. Να, να θα μας... τα ανταποδώσουμε ναι. την επίσκεψη, ναι. παιδί. Να μα έρθει και εκείνε τι μέρε λίγο έτσι πριν. Αν το έχετε, έχετε ναι. το πρόγραμμα, ναι. α, ελάτε εδώ να το κουβεντιάσουμε. Ναι. Αν περάσει από τη Λάρισα. Αν πόλη μα, θα χαρώ πάρα πολύ να σα φιλοξενήσουμε. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε είστε πολύ. Χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ. Γιώργο Ζόγα από τα Τρίκαλα, πρώτο Εσταυρό Δημοτικό Σύμβουλο. Και κρατάω το ευχαριστώ προ τον κόσμο που είπε. Λοιπόν, τι θέλει εσύ τώρα, διαφημίσει. Πελατάκια, έτσι. Α, βέβαια, εντάξει. Ωραία, πάμε σε διαφημίσει.

99,8 Καφέ Νοέλ, παρακαλώ, τι θα πάρετε, α? Ένα Έναν καφέ και ένα λαχταριστό πάνκεκ Ή μάλλον ένα φυσικό χυμό και ένα χορταστικό μπραντς Ή καλύτερα ένα νόστιμο σνακ και μια σοκολάτα Αχ, δεν ξέρω τι θα πρωτοδιαλέξω Ό,τι και να διαλέξετε, η γεύση του θα σας ξετρελάνει Καφέ Νοέλ, Κεταύρον 2 στη Λάρισα Τηλέφωνο 2410 531 266 Καφέ Νοέλ, η επιλογή που ξετρελαίνει